Πάρει τα απολύτως απαραίτητα, ένα σλιπάκι, 6 καλάμια, 70 τεχνητά και 3 μοτεράκια. Πετάμε για Βοστόνη, Cape Cod. Πάμε στο Jimmy the Greek. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Μόλις φτάσαμε στη Βοστόνη. Περιμένοντας τα καλάμια μου, να αρχίσω να ανησυχώ, δεν βλέπω τίποτα. Το μπαζούκας βρέθηκε, ο Γολγοθάς τελείωσε, μια νέα περιπέτεια ξεκινά. Για να δούμε. Όλοι λένε πως το βάσε και το βγάσε κάθε μέρα. Κοίτα πόσο εύκολο το κάνει. Πιλότος. Καλώ τους τουρίστες. Να περάσω να ακούω. Καλά. Είναι και ο πάρκινγκ στην Ελλάδα. Δείτε. Πρώτη φορά, ε. Ε, Jimmy the Greek, Έλληνας θα κάνει αυτά. Αυτό το κάνει ο νόμις για τη σκαλοπάτια. Όταν την εστιφάει καταλαβαίνει που δεν μπορεί να πάει πιο πίσω. Ω, επιτέλους, καλώς όρισες. Σας βρήκαμε. Καλώς, να είσαι καλά. Ετοιμαζόμαστε να φας. Α, νόμιζα πως θα δω φωτογραφίες. Σουβλάκια, σουβλάκια. Ε, τι άλλο. Ήρθε στην Αμερική να φάμε ψάρι και σου ταΐσω σουβλάκια. Καλά, σουβλάκια κάτσε... στην Ελλάδα θα τρως. Είναι η πρώτη μέρα γι' αυτό. Κάτσε να δούμε αύριο. Αύριο θα φάμε τόνο. Εδώ είναι όλα μεγάλα, δεν είσαι κάτι σουβλάκια. Με το συμπαθείο είναι τέτοια. Εμείς τα λέμε προεδρικά. Τέτοια μας αξίζουν προεδρικά.
φτιάχνοντας. Αυτό έρχεται στους τόνους θα κάνει. Αυτό. Ναι, πάρα πολλά λεπτά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα αντέξει. Θα σπάσει. Το σύρμα που έχουν εδώ, αν δεν είναι περασμένο και στροφημένο μέσα, θα στο διαλύσει. Το λέω να το ξέρεις. Καλημέρα. Το πρώτο ψάρεμα σήμερα με τον Τζίμι. Είμαστε στην Βοστόνη και πάμε στο Cape Cod. Τζίμι, καλημέρα. Καλημέρα. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Εγώ πήρα τα ψαράκια μου. Μεγάλα plugs. Για να δούμε. Πού πας, βιαστικέ? Κοίτα τον, βιάζεται να πάει για καφέ. Κοίτα μήπως έχει ψαράκια τεχνητά για τέτοια πράγματα. Είχανα κρουασάν φάει. Αυτός είναι καφέ, αυτού είναι καφέ. Αυτός? Βραζιλιάνος. Ποιος είναι καλός? Βάλε αυτόν, να είμαι σίγουρος. Να βάλω μισό-μισό με το ντούκι του αυτό. Όχι, δεν θέλεις βάλε. Όπως το έκανα και εγώ. Ωραίο. Αμερικάνικος με. Κοίτα, είναι κρεμασμένα τα σκάφη. Ναι, τα βάζουν πάνω γιατί έχουμε πρόβλημα μέρος. Ω, κοίτα εδώ Αθερίνα. Το βλέπω. Κοίτα, το βλέπεις, κοίτα ναι, εδώ. Ναι, ναι. Στο νερό. Ναι, ναι, το βλέπω. Αθερίνα. Ωραία που είσαι. Φτάσαμε στον παράδεισο, έχω πάθει πολιτισμικό σοκ, Cape Cod. Τι να πρωτοπώ, πάρα πολύ όμορφα. Σκάφη παντού. Τζιμάρα on the time. Άντε, καλημέρα! Όπου είναι απίστευτο. Είναι 6 το πρωί, ξεκινάμε σήμερα το ψάρεμα. Είναι πραγματικός παράδεισος. Θεωρείται από τα καλύτερα μέρη το Cape Cod για ψάρεμα. Έτσι το είδαμε και εμείς, γνωρίσαμε και τον Τζίμι, μας προσκάλεσε και ήρθαμε να κάνουμε ψάρεμα. Βέβαια για ψάρι τρόπαιο, για τούνα σήμερα. Εύχομαι να μπορέσω να πιάσω μία σε πλάγκ, σε ένα μεγάλο τεχνητό και θα δοκιμάσουμε και για striped bass. Βικτόρια, είσαι έτοιμη? Ε, λέγε. Τι, μόνο εγώ θα μιλάω? Ντρέπεται λίγο. Εδώ, Captain Jimmy.
Θες βοήθεια, Τζίμι? Ναι, πιστεύω ότι παίζει να είμαι μόνος που μπορώ να σου κάνω ζημιά εδώ. Καλά, φοβερό αυτό που ανεβαίνεις, ε. Αφού είσαι Μερακλής. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν έχω πολλούς, δεν είχε πολλές τρέιλες εδώ. Γιατί όλοι ήρθαν στην απέναντι τη ράμπα. Βλέπεις, βλέπεις πόσοι έχουν παρκάρει με τρέιλες. Εδώ θα σε φέρω να ψαρέψεις. Ή μάλλον δεν σε αφήνω εδώ για να σε πάρω με το απόγευμα. Και πιάνω με αυτά τα γέρα και τα μπακαλιάρια. Και το σπιτιμούλο που φτιάξαμε με τον Τένιο. Εδώ βλέπουμε τα μέρη που θα πάμε για ψάρεμα και κάποιες περιοχές που έχει επισκεφθεί ο Τζίμι πρόσφατα. Εχθές ψάρευα εδώ, έφυγα από εδώ. Cape Cod είναι όλο αυτό? Όλο αυτό είναι το Cape Cod. Ναι. Εδώ είναι το κανάλι, ναι, που χωρίζει. Μάλιστα, αυτό που είδαμε με τη γέφυρα. Αυτό που είδες με τη γέφυρα είναι... Κάτσε να το βρω να σου το δείξω. Εκεί που κοίταξε πρέπει να είναι βασικό, αυτό που κοίταγες. Εδώ είναι. Εκεί μέσα, ναι, ναι, αυτό, μπράβο. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι. Χωρίζει τη Βοστόνη αυτό, από το Cape Cod. Εδώ είναι το κανάλι, το βλέπεις? Ναι, ναι, το βλέπω. Να το. Αυτό εδώ είναι που χωρίζει τη Βοστόνη από το Cape Cod. Αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπεις, ναι, από αυτή τη λουρίδα και μετά, όλο είναι, λέγεται Cape Cod. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα το μεγενθύνω. Να δεις, εχθές ψάρευα εδώ, έφυγα από εδώ, βγήκα εδώ και κοίτα τις βάρκες, έχει ψάρια εδώ, ναι, ναι, μπορεί να έχει και λαβράκια. Λοιπόν, και ήρθα εδώ. Σήμερα όμως, επειδή στα ψάρια είναι εδώ, μάλιστα, είναι μακριά από εδώ, θα φύγουμε από εδώ, θα περάσουμε αυτή τη μύτη και θα πάμε εκεί. Α, μακριά. Είναι κάπου στους δρόμους, είναι 30 μίλια και... Μάλιστα. Δηλαδή είναι 20 να πάμε στη μύτη εδώ, ναι, ναι, από εδώ μέχρι εδώ 18,5, ναι, 19 πες, και από εδώ άλλα 10 να πάμε εκεί. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μεγάλη απόσταση να κάνουμε, ναι, στην αναζήτηση τούνας πρώτα ή στράιπερ, τι πάμε, τα τούνα. Για τόνους θα πάμε. Για τόνους. Αυτός είναι ο προορισμός μας και ο λόγος που είχαμε εδώ. Εδώ μπροστά βλέπω έχει και βάρκες οι οποίοι ψαρεύουν λαβράκια. Φοβήθηκε και είδαμε και πάρα πολλά σκουμπριά που τα θέλουμε για δόλωμα για την τούνα. Άκη, είναι λίγο νωρίς, αλλά κάτσε εδώ να πιάσουμε μερικά εδώ. Τα βλέπω εδώ στην επιφάνεια ακόμα. Ναι, παλεύει ψάρι, ναι, ναι. Μόλις βρήκαμε κάποιον άλλο ψαρά που παλεύει ψάρι. Μάλλον τούνα, μεγάλο. Δεν είναι αυτός, είναι άλλο. Αυτός. Και στο παγό και είναι, ναι, ναι. Το ξέρω. Λοιπόν,
Wow. Hey, stranger! Haven't I seen you somewhere before? You know. How long you been on that fish? 45 minutes. Oh, you just got him? Yeah, a little while ago. Very subtle, Jimmy. Very subtle. I don't see much life. There isn't a whole lot going on. Did you get it on bait? Oh, plug. Plug? Yeah. Plug? Wow. Wow. Μόλις πιάσανε σε μεγάλο πένσιλ τεχνητό. Στον αφρό. Good luck. If you need help, call me. I will. Hey, if I were you, go up. I just got here. They're to the north. That's what. Guys up to the north. That fish really good yesterday. Μόλις πιάσανε μια τούνα. Nice job, guys. Get that on bait? No. You need it. You got him. A little more. Woo! Nice job. All right, congratulations. Thank you. Woo! You got that on top? Yeah, right on top. What's that? Right on top. Πώς? Popper. Στο popper. Πω, Τζίμι, πρέπει να βγάλουμε τα τεχνητά που έχεις μέσα για να ρίξουμε. Κοιτάζω να βρούμε ζώνια. Καλά, έχω τρελαθεί, ε. Άλλο σε μεγάλο πλάγκ, άλλο σε popper. Εγώ τι θα κάνω? Αυτά ζουν με, με μικροσκοπικές ουσίες, ζωπλακτών, πλακτών ζει. Λοιπόν, πάμε, έλα. Να. Τι μας είναι. Τεράστια είναι, έτσι. Πάρα πολλά. Απίστευτο. Μιλάνε, τα ακούς. Τζίμι, μιλάμε. Ναι. Οι μερικά είναι πολύ μεγάλα. Κοίτα πόσο μεγάλο είναι αυτό. Τεράστιο είναι αυτό. Βουάου, κοίτα πόσα πολλά. Κοίτα εδώ, θα χαϊδέψουμε. Έλα να τα δεις εδώ, εδώ είναι όλα. Πάμε, πάμε. Δεν σου το κάνει για μας είναι. Εδώ δεν, εδώ. Ναι, ναι, μας ήρθανε. Το ένα είναι μεγάλο, καλό. Να φύγουμε τα χέρια και άλλους. Θα φάμε όλοι μας την ημέρα εδώ να πιάνουμε δολώματα. Ψάρια δεν θα πιάσουμε. Είχα ένα ακολούθημα σε ένα μεγάλο πένσιλ. Έκανε δύο στροβιλισμούς από πίσω, αλλά δεν το βάρεσε. Ίσως επειδή είναι όσο περνάει η ώρα, λιγοστεύουν οι πιθανότητες. Και τώρα πιάσαμε σκουμπριά και μικρά παλαμιδάκια και τα έχουμε δολώσει. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο αγκίστρι. Περίπου 10-15 μέτρα φλουροκάρμπον παράμαλο. Με ένα μπαλονάκι λίγο πιο πάνω. 10 μέτρα περίπου. 10 μέτρα περίπου.
Λέει ο Τζίμις, τα ψάρια βαράνε και κοντά στην επιφάνεια, δηλαδή 10 μέτρα. Έχουμε ρίξει το ένα δόλωμα. Και Τζίμι, το άλλο πώς θα το κατεβάσουμε? 30-40. Έχω βάλει στα 10 μέτρα. Θα βάλω άλλο ένα, λίγο πιο βαθιά, στα 50. Στα... στα 15 με 20. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, κάτι εκεί κυνήγησε δίπλα. Έκανα... τι είναι αυτό. Ναι, ψάρια κυνηγάνε το δόλο. Κυνηγάνε το δόλο, Κυνηγάνε τα ψαράκια, τα βλέπεις που πηγαίνουν. Ναι. Είμαστε σε καλό σημείο, για να δούμε. Εγώ εδώ με τη Στέλλα είχα ακολούθημα σε αυτό εδώ. Για να δούμε. Μ' αρέσει που είναι τα πουλιά δίπλα μας, αυτό μ' αρέσει. Είναι σημαντικό, ε. Πολύ σημαντικό, γιατί τα πουλιά ξέρουν πολύ καλύτερα. Πότε, ναι. Πού είναι τα ψάρια και πότε θα εμφανιστούν, γι' αυτό περιμένουν. Περιμένουν, μάλιστα. Γι' αυτό δεν φεύγουν κιόλας. Ναι. Το καλύτερο σημάδι που μπορείς να βρεις όταν δεν βρεις ψάρια, ναι, είναι τα πουλιά. Γι' αυτά είναι εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ ζουνε. Ναι. Ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Να έχει άλλο ένα κοπαδάκι πουλιά εκεί. Ναι, ναι. Το είμαστε γύρω στην αρένα, τέλος πάντων, που κυκλοφορούν τα ψάρια. Εδώ θα κάτσουμε και ό,τι γίνει. Τώρα δούμε τον τρόπο δόλωσης του σκουμπριού. Το τρυπάς πρώτα με βέργα. Έχω φτιάξει αυτό το σύρμα, ναι, με ένα γαντζάκι στην άκρη. Ναι. Πιάνω αυτό το λάστιχο. Ναι. Το ξαναβγάζω. Δεν του κάνει ζημιά. Α, μάλιστα. Περνάω τα γκίστρι. Α, ώστε να μην το σκοτώνει γρήγορα, ε. Δεν το σκοτώνει, το γυρνάς, ναι, το βάζω στα γκίστρι από κάτω. Ωραία, μπράβο. Και τα αφήνω. Wow. Βλέπεις ποτέ. Ναι, ναι, ολοζώντανο, φοβερό. Καλά, αυτό το έχω δει πουθενά. Jimmy the Greek. Ωραία, τώρα θα βάλουμε, του βάλουμε και αυτό ένα σημάδι. Το είναι ο κόμπος που σου λέω. Περνάω την πετονιά μέσα στο νάιλον, αλλά το νάιλον πρέπει να είναι κούφιο, το πλεκτό να πω. Ναι, το νήμα. Και το νήμα, μπράβο. Και εδώ το πλέκω μάλλον με λίγο κλωστή που δένουμε τα, καθαρίζουμε τα δόντια. Να είναι καιρωμένο όμως. Ναι. Αυτή εδώ είναι η ζώνη μας, ελπίζω να τη χρειαστούμε σε λίγο. Ναι, μακάρι. Βάλω και τούτο εδώ να πάει και αυτό έξω. Αυτό θα του βάλω ένα βαριδάκι όμως λίγο πιο βαθιά. Ωραία. Ήταν λίγο άτυχα, δεν τα προλάβαμε. Εμφανίζονται για 2 λεπτά και φεύγουν. Πλάει η ανάλυση.
φτάσαμε στην επιστροφή μας. Σήμερα ζήσαμε πολύ ωραίες εικόνες από φύση. Πραγματικό National Geographic. Φάλαινες, δελφίνια, τα πάντα. Πολλές τούνες, αλλά δεν είχαμε κάποιο strike, μόνο κάποια ακολουθήματα. Ναι! Τέλεια. Βάρκα σήμερα από το ψάρεμα που κάναμε. Δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Είχαμε ακολουθήματα βέβαια από τούνες και κυνηγάγανε, τρώγανε στον αφρό σκουμπριά. Ένα σου χτύπησε, αλλά ένα δεν καρφώθηκε. Μου χτύπησε, λέει, αλλά δεν καρφώθηκε. Έκανε από πίσω απόνερα. Και τώρα θα πάμε να ψαρέψουμε στο γνωστό Cape Cod Canal. Είναι ένα κανάλι με γέφυρες. Σαν ποτάμι μοιάζει, αλλά έχει στα βίντεο έχω δει που πιάνουν στράπεδες μεγάλα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ισθμός, μπράβο. Μήπως έχουμε επιτυχία εκεί. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι λίγο η σεζόν σχεδόν έχει περάσει για αυτά τα ψάρια τώρα. Ναι, είναι αυτό. Ο καλύτερος καιρός είναι Ιούνιος-Ιούλιος. Μάλιστα. Τώρα μπήκαμε. Για να δούμε, ευελπιστούμε όμως, γιατί είχε νέα από ένα φίλο που είχε ψαρέψει. Μήπως την καλή ώρα εμφανιστούν στον αφρό. Καλή ώρα είναι το πρωί-πρωί. Την ώρα που γυρνάνε τα ρεύματα και δεν έχει πολύ παλίρρια, τότε είναι καλή ώρα και προπάντως η πρωινή. Μάλιστα. Η πρωινή ώρα σήμερα ήταν 5:30 με 6:30. Αυτή η μία μισή ώρα είναι η πιο σημαντική. Τώρα το απόγευμα θα έχουμε πάλι το ίδιο. Θα κάνουμε μια δοκιμή, αλλά συνήθως το πρωί είναι η καλύτερη ώρα. Αλλά επειδή αύριο το πρωί θα ξαναπάμε έξω με το σκάφος, θα πάμε για τούνα. Δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε και τα δύο. Σωστά. Και πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα. Okay. Πριν, τώρα που σιρουπώνει, πριν σκοτεινιάσει. Για να δούμε. Μετά που θα σκοτεινιάσει, θα πάμε σπίτι για φαΐ. Έτσι. Θα πάμε για μάμα. Έτσι ακριβώς. Εδώ βλέπεις έχουν κάνει. Ναι. Για να περνάει, για τους ψαράδες. Ναι. Τι. Wow. Τι είπα, Αμερικανιά. Περνάει το τρένο. Τη βλέπεις τη γέφυρα αριστερά. Ναι, τη βλέπω, ναι. Έχω δει βίντεο εδώ πέρα. Ναι. Όλα αυτά εδώ πέρα, όπου και να. Έχω δει που λες ένα σωρό βίντεο εδώ, Τζίμι. Δεν βλέπω κανένα να ψαρεύει όμως από εδώ, ούτε και απέναντι.
Εδώ περνάει κανονικά τρένο, ε. Ναι, ναι. Έπρεπε να πάρω αυτά τις σε πίο, ναι. Τα σπαστά. Δουλεύουνε. Αυτά δουλεύουνε εδώ, ναι. Θες να δοκιμάσεις, εγώ δεν θα δω. Ναι, θα ρίξω. Α? Ναι, ναι, θα ρίξω. Σε όλους. Δεύτερη μέρα σήμερα, πάμε ξανά για τούρνα. Εύχομαι να τα βρούμε λίγο πιο δραστήρια τα ψάρια, να τρώνε βασικά περισσότερο, γιατί χθες μας ταλαιπώρησαν λίγο. Έχουμε και παιδιά από την Ιταλία που έχουν έρθει για τριβ, και επίσης έναν ακόμα κύριο από τη Βοστόνη, και θα ψαρέψουμε πάλι στην αρχή με popping, casting και όλα αυτά. Μήπως επειδή είναι νωρίς πέσει κάποιος στο τεχνητό, και μετά θα κάνουμε με ζωντανό, με σκουμπρί πάλι. Αυτά. Καλημέρα. Αυτό που βλέπετε μπροστά είναι ο Μίχλη, και λέει ο Τζίμις είναι σπάνιο. Γίνεται πολλές φορές, αλλά σπάνιο. Και θα περάσουμε από μέσα. Τόσο αποκλειστικό. Κοίταξε, να μπούμε μέσα εκεί τώρα. Μάλιστα, είναι πέρα. Πραγματικά σαν τείχος, δεν ξέρω αν θα φανεί στο βίντεο, αλλά είναι φοβερό. Πρέπει να βάλω και το ραντάρ, γιατί θα μπούμε μέσα, σίγουρα θα πρέπει να προσέχουμε για άλλες βάρκες. Μάλιστα. Μπαίνουμε μέσα στο στρώμα της Ομίχλης. Ανοίξαμε και το ραντάρ για να βλέπουμε. Και ο ήλιος φαίνεται. Να έχουμε εδώ στίγματα, πρέπει να προσέχουμε. Σταματήσαμε στο πουθενά για την αναζήτηση δολώματος. Where is the mackerel, Jimmy? Where is? Oh, but that's a nice looking thing. Oh man. Where did you bring this from? Down in Florida. They got it last year. Εδώ συναντήθηκαν οι βαρκούλες, όπως είδατε πριν λίγο. Είναι Αιγύπτιος αυτός, έχει πολύ μεγάλο μαγαζί στο New Jersey. Και
είναι πολύ γνωστός και φημισμένος σε όλο τον κόσμο. Λίγο πιο κοντά, Τζίμι! Λίγο πιο κοντά! Woohoo! Τζίμι! Εκεί! Τζίμι! Πιο πολύ κυνηγάνε τώρα παρά το πρωί, ρε Τζίμι. Τώρα τους είναι. Έχουμε φτάσει τόσες φορές τόσο κοντά. Δεν κάνει μία να ανοίξει το στόμα της να φάει. Τεχνητό. Μόνο εμείς δεν πιάσαμε σήμερα. Οι περισσότεροι πήρανε σε πένσιλ. Άλλη μια όμορφη μέρα έφτασε στο τέλος της. Σήμερα μπορώ να πω ότι έζησα κάτι απίστευτο, διότι τα ψάρια που είδα μόνο στα ντοκιμαντέρ τα έβλεπα, να είμαι ειλικρινής. Χθες ήταν λίγο πιο δραστήρια, δηλαδή ακολουθούσαν πίσω από το surface, είχαμε ένα χτύπημα, δεν το πιάσαμε, αστόχησε βασικά, αλλά σήμερα σάστησα κυριολεκτικά. Τα ψάρια, ούτε την κάμερα δεν πρόλαβα να ανοίξω. Τα ψάρια ερχόντουσαν μέχρι και δίπλα στη βάρκα και υπήρχαν ίσως και πάνω από 300 κιλά. Γενικά τέτοιο πράγμα, εμπειρία σε μεγάλα ψάρια δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής, και ίσως δεν είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος για να τα πιάσω. Ψαρέψαμε κυρίως με ζωντανό και ενώ είχαμε 5 ζωντανά δεν τζίμπησε κάποιο. Δεν ξέρω, ήθελε πολύ κυνήγι γενικά, πάρα πολλά ψάρια μεγάλη αρένα, σε αρκετά μίλια ακτογραμμής, έβλεπες διαφορετικά κοπάδια να κυνηγάνε. Φοβερή εμπειρία, αλλά δεν μου έκανε τη χάρη. Για να δούμε, μήπως αύριο τελευταία μέρα τσιμπήσει κάποιο, τουλάχιστον ένα striker, παιδιά, κάτι. Καλημέρα. Σήμερα είναι μια πιο ζωρική μέρα. Θα έχει, μπορεί και 6 μποφόρ, βροχή, αλλά το on time δεν φοβάται καθόλου. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για τούνες με κακό καιρό, σε ένα μέρος που δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Μόνο το καλύτερο, το πιο hot spot για λευκούς καρχαρίες, γιατί έχει πολλές φώκες και τις κυνηγάνε, και φάλαινες. Για να δούμε. Καλημέρα. Εδώ όμως τούτα τα μέρη είναι διαφορετικά. Τα συστήματα και οι τρόποι που ψαρεύεις εδώ είναι άλλοι. Μάλιστα. Πάλι καλά που δεν έχει καρχαρίες να μου τρώνε τα λαβράκια στην Ελλάδα. Γιατί εδώ αυτό κάνουν και τα διώχνουν και δεν μπορώ να τα ψαρέψω. Θα πάμε αλλού όμως που έχει και θα τα πιάσουμε, μη φοβάσαι. Ναι. Έχουν το πλούσιο πάνω.
ένα πολύ μικρό κοπάδι, ναι, σε αναλογία με τις φώκες που υπάρχουν πιο κάτω. Πιο κάτω, άμα θα συνεχίσει. Να, άλλο ένα κοπάδι εκεί, το βλέπεις. Απίστευτο, που ναι. Μαυρίζει. Ναι, ναι, ναι. Αυτές ναι. είναι φώκες εκεί. Λοιπόν, τις έχουν υπολογίσει ότι είναι πάνω από 25.000 φώκες. Γι' αυτό να, κάθε απίστευτο. Χρόνο, τώρα, όλο και κάθε χρόνος που περνάει, έχουμε και περισσότερες λευκούς καρχαρίες. Και μάλιστα πριν 5 μέρες σκοτώσανε ένα 28 χρονό παιδί, καρχαρίες του επιτέθηκε και ήταν στα νέα πριν λίγες μέρες, 3-4 μέρες τώρα. Μάλιστα. Και τώρα... πριν μια εβδομάδα επιτέθηκε σε κάποιον που κολυμπούσε και του δάγκασε το πόδι. Πώς λέγεται? Φρέντι. Ο Φρέντι μόλις έπιασε δόλωμα. Yeah, Freddy, come on! Σκουμπρί. Πώς λέει, μάκαρολ. Μάκαρολ, ναι. Μάκαρολ. Και τα βγάζουμε γρήγορα. Μάκρο. Γεμάτο. Πω, σαν τσαμπιά τα βγάζουνε. Καλά, άμα το δουν αυτό οι καθετάκιδες στην Ελλάδα θα πάθουνε πλάκα. Άμα κάτσεις εδώ να τα πιάνεις όλη μέρα, θα βουλιάξεις τις πιστεύω. Επειδή υπάρχουν ψάρια, τα κυνηγάνε, όλα είναι στον πάτο. Ναι. Δεν τα βλέπεις. Ναι. Go ahead, Freddy. Drop again. Μια-δυο τέτοιες χεριές και τελειώσαμε. Πάμε να ψαρέψουμε. Okay. Να έχει άλλη φάλα. Πούντι. Τώρα, νάτι. Ναι, ξεφύσηξε. Νάτι, νάτι. Πω... Είναι μια τεράστια φάλη να ξεφυσάει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δύο. Έλα εδώ, Κώστα. Ναι. Έλα εδώ. Να δεις, με το που πάει στο πάτο, μόλις σταματήσει το μολύβι γέμισε. Έπιασε καλά. Ναι, αμέσως. Περίμενε. Μην φύγεις. Να τα βγάλει απάνω και να το ξαναρίξει, να δεις, με το που πάει στο πάτο γέμισε. Πόσα δολώματα χρειαζόμαστε για να κάνουμε καλό ψαρά. Και με τούτα φτάνει, αλλά... Πάντα είναι καλά να έχουμε... Αυτά είναι όλα σκουμπριά, ε! Είδε, όλα σκουμπριά. Bring him in. Τα μεγάλα μ' αρέσουν αυτά εδώ. Ναι. Τα μικρά και αυτά καλά είναι, αλλά θέλουμε μεγάλα ψάρια, μεγάλα δολώματα. Περίμενε να δεις. Με το πλαπάει στον πάτο θα γεμίσει. Ναι. Αυτά εδώ είναι τσαφαρί, τα έχω φτιάξει εγώ, ε! Ευτερά από γλάρο. Α. Είναι ελληνικά γύστρια. Oh, μια χαρά. Έτσι, μπράβο. Κανονικά δεν είναι από την Ελλάδα. Είναι τα... από την... πώς το λέω. Ξέχασα το κράτος που τα κάνω. Με τη μία. Πάτω στο κέπιας. Δεν μπορώ να μιλήσω. Πόσα μέτρα έχουμε περίπου εδώ? Είναι 30 μέτρα, 40. 32. Και είναι και ρηχά. Στην Ελλάδα τα ψαρεύουμε πιο βαθιά. Και πιο βαθιά έχει, αλλά... Όχι, πάει είδα. Από εκεί, κοίτα. Οκ, that's good enough. Back up a little bit. Θέλω με κανένα δυο μεγάλα όμως. Ναι. Πού το δω, το έχω βάλει μέσα για καλά. Ας το αυτό. He had a way down his throat. I didn't want him to bleed. Και τούτο είναι μικρό, ας το. Now they do. And give me my phone, the small. Thank you. Thank you. Έρχεται!
μπορείς, Κώστα, please. Screen go black after you start filming for a while? I don't know, ask you. No, I think it stopped. So after a while, does the LCD go blank like that? Harpoon here, please.
πίσω. Τον έχουμε κοντά. Go. He's getting close. You could be on Wicked Tuna. Yeah. We had him circling Hasidim full time time. Just got the swivel in. He's ready. Μια μισή ώρα πάλευα. Εμπειρία ζωής. Δεν μιλάμε για ψάρι τώρα 80 και 100 σαν της Ελλάδας 150. Μιλάμε για τούνα 350 με 400 κιλά. Δύο φορές τη φέραμε δίπλα. Μία φορά αστοχήσαμε με το καμάκι και κατάφερε. Αστόχησα. Και μας έκοψε το. Έπρεπε να τον είχα καρφώσει. Μας έκοψε το παράμαλο εδώ μπροστά. Ελευθερώθηκε. Και την έκανε. Μεγάλο ψάρι. Δεν πειράζει, το επόμενο. Με πείραξε. Εντάξει, έτσι στην εμπειρία. Εντάξει, ναι.